Κοιτάξτε, η μελέτη που χθες εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Διαβούλευσης που αφορά φορείς, δηλαδή κοινωνικούς φορείς, είναι το αποτέλεσμα που βγήκε από την συμμετοχή 15 επιστημόνων, μιας επιτροπής παραλαβής από εμάς, μιας μελετητικής ομάδας που είχε την ευθύνη για την εκμόνιση της μελέτης μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Mm. Απευθύνεται λοιπόν στην περιφέρεια, αναφέρεται στην περιφέρεια Κρήτης και ο στόχος της είναι να προβλέψει με 2-3 εναλλακτικά σενάρια τι θα συμβεί μέχρι τα επόμενα 80 χρόνια με την κλιματική αλλαγή που ήδη υπάρχει και τη βλέπουμε πια και τη ζούμε σιγά σιγά. Τι μπορεί να συμβεί? Εμείς δεν μπορούμε ως περιφέρεια Κρήτης, ακόμα και ως χώρα, να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε, να πάρουμε μέτρα, να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να προετοιμάσουμε τις υποδομές, να προετοιμαστεί γενικότερα και η κοινωνία και οι δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό το νόημα έχει, να προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε ή σε αυτά που έρχονται και να είμαστε έτοιμοι. Με αυτή την έννοια λοιπόν η συζήτηση χθες στην Περιφερειακή Επιτροπή έχει ένα πρώτο βήμα για ενημέρωση του κόσμου και τα οποία βέβαια θα ακολουθήσουν πάρα πολλά, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καινούριο κομμάτι που δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς το τι θα συμβεί. Επειδή λίγο πολύ αρχίζει να κουβεντιάζει το θέμα, θα πω ένα παράδειγμα για να δει ο κόσμος τι εννοούμε με την ενημέρωση του κόσμου και την προσαρμογή. Προβλέπει η μελέτη ότι θα υπάρξουν περισσότερες θερμές ημέρες το χρόνο, λιγότερες βροχές, λιγότερη χιονόπτωση. Θα υπάρξουν αλλαγές λοιπόν στις καλλιέργειες που θα μπορούν να επιβιώσουν σε αυτά τα καινούργια συνθήκες, το καινούργιο κλίμα, να το πούμε πιο πρακτικά. Δεν πρέπει να είναι ενημέρωση ο κόσμος ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν αλλαγές στις καλλιέργειες που θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί ο χώρος, να ανεβεί πιο ψηλά γεωγραφικά, να καλλιεργηθούν καινούργιες καλλιέργειες ή ίδιες καλλιέργειες πιο πάνω, πιο σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μπορεί στα χαμηλότερα να αλλάξουν καλλιέργειες, γιατί θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος σιγά σιγά, να τα μαθαίνει, αυτό τα μαθαίνει πρώτα η επιστήμη, ώστε με τις μελέτες που θα γίνονται, γιατί προβλέπονται από το σχεδιασμό αυτό μελέτες εξειδικευμένες και ένα προσαρμογή, ένα πενταετία και έργα που θα γίνονται σταδιακά μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και ξανά θα ακολουθεί μια μεγάλη χρονοσειρά δηλαδή. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν σχεδιασμός, να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, να υπάρχει πρόνοια για το τι καλλιέργειες θα γίνουν, πού θα γίνουν. Οι χτινοτρόφοι για παράδειγμα θα έχουν λιγότερη χιονόπτωση, άρα θα έχουμε καλύτερες συνθήκες, αλλά ενδεχομένως θα υπάρχουν περισσότερες ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι, οι ειδικοί σε συνεργασία και συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους. Στον τουρισμό θα υπάρχει άλλο κλίμα, δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα, επειδή θα είναι περισσότερες οι θερμές ημέρες, η πρόβληση είναι ότι θα επεκταθεί η τουριστική περίοδος με θερμότερο κλίμα, στην άνοιξη στο φθινόπωρο. Άρα θα πρέπει ο τουριστικός κλάδος να προβλέπει σε συνεργασία πάντα με την πολιτεία πού μπορεί να επενδύσει, ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει επίσης να ξέρει ότι το καλοκαίρι που θα έχουμε μεγαλύτερες εντονότερα φαινόμενα θα πρέπει να προετοιμαστεί για να τα αντιμετωπίσει. Σε κάθε κλάδο εναλλακτικές μορφές σε ό,τι έχει να κάνει με τα πεπραγμένα του κάθε παραγωγικού τομέα, ώστε να μπορεί να ελιχθεί. Λέτε 80 χρόνια κοντά και χαίρομαι που έτσι τόσο απλά μας τα είπατε τα παραδείγματα, για να μπορεί να είναι ενήμερος ο κόσμος. Πάτε σε μια διαβούλευση με τον κάθε κλάδο μεμονωμένα για να τον ενημερώσετε? Βεβαίως. Ναι. Καταρχάς έχει γίνει με τους φορείς, για να, ας πούμε, η Διεύθυνση Γεωργίας, η Διευθύνση Γεωργίας, οι φορείς των αγροτών να πούν την άποψή τους. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει η κουβέντα. Από εδώ και πέρα που θα ανατίθενται οι μελέτες στο
στοχευμένες ανά τομέα, θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι οι αρμόδιοι, άπαντες, οι ίδιοι χρήστες, ο ίδιος ο κόσμος. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι εάν δεν πετύχει αυτό το σχέδιο να επικοινωνηθεί με τον κόσμο, δεν θα έχει και αποτέλεσμα. Έχει, προβλέπονται μέτρα, mm-hmm, που λέει το κράτος πρέπει να κάνει αυτά. Για παράδειγμα, επειδή είναι μεγάλη γκάμα, θα πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επειδή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, η πολιτεία θα πρέπει να οριοθετεί στα ρέματα με πρόβλεψη μεγαλύτερης έντασης φαινομένων. Αυτό πρέπει να το κάνει η πολιτεία. Όλα αυτά σε βάθος 80 ετών, έτσι, με αυτή την πρόβλεψη το βλέπετε. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη. Να σας πω, κύριε Ξυλούρη, θα το πείτε εσείς, αλλά αν δεν το πω θα σκάσω. Σας το λέω εν τιμή, ότι και μετά από 80 χρόνια οι επόμενοι από εμάς και οι επόμενοι των επόμενων τα ίδια πράγματα θα λένε για αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει η πολιτεία και δεν έκανε. Συνεχίστε. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Συμφωνώ απολύτως. Να σας πω όμως κάτι για τη μελέτη. Λέει το εξής: εξετάζει τρεις σενάρια σε τρεις περιόδους. Η μία είναι από το 20 μέχρι το 40, η άλλη είναι από το 40 μέχρι το 60 και η άλλη είναι από το 80 μέχρι το 100. Αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα που εξετάζουν. Δεν σημαίνει ότι θα μελετήσουμε τώρα τι θα γίνει το 80 μέχρι το 100. Μελετάμε την 20ετία που τρέχει, από το 20 μέχρι το 40. Και μάλιστα τα έργα που προτείνουν οι άνθρωποι, που βγαίνουν σιγά σιγά σε συνεργασία με τους αρμόδιους, τους γνώστες, τους χρήστες, αφορούν μέχρι το 35. Έργα που πρέπει να γίνουν στα επόμενα 15 χρόνια. Δεν μιλάμε για τα επόμενα 100. Ο σχεδιασμός πιάνει μια μεγάλη γκάμα για να δουν και αυτοί οι άνθρωποι προβλέπουν σωστά. Ξέρετε, παίρνουν ένα πολύ ακραίο σενάριο για αύξηση θερμοκρασίας 4-5 βαθμούς, με αύξηση της δάθμης της θάλασσας γύρω σε 70 πόντους, που είναι πολύ ακραίο σενάριο και θα αλλάξει τελείως και τη γεωγραφία της περιοχής, δηλαδή